Οκτώβριος 2009. Μάιος 2011. Άνοιξε πέτρα. Να κλειστώ. Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει. Αντί για νύφη πρέπει. Γεια σας αντιριώτας. Και αυτή την Τρίτη χαιρετώ όλους σας. Αντί για νύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ. Άνοιξε πόρτα για να βγω. Μες στο μνημόνιο θα πνιγώ. Γιώργο, κατέβα. Γιώργο Μαυρό, Γιώργο Μαυρό φορούσα, τα λιώσανε, τα λούσα. Πάμε στο διάολο ξανά. Έλα μαζί, Γιώργο κατέβα απ' τα βουνά. Να δούμε αν θα βγεις ξανά. Μόνο οι ξένοι έχουν χαράμει μας. Εμείς έχουμε πέσει σε κατάθλιψη. Βλέπουν τους ξένους να γελάνε και λέμε... You are very handsome. Thank you. So are you. Oh my God. Thank you. Where are you from? From Greece. From Greece. Οπα! Οπα! Αυτό το όπα μας έφαγε. Αλλά το όπα που μας έφαγε, το όπα θα μας ξανασηκώσει. Μα τι μου λέτε τώρα, είναι δυνατόν τώρα. Μπορεί στο κεφάλι μου από τα βίντεο, μου άρεσε αυτή η κυρία που έβγαλε μια καρδιά στο τέλος. Εμείς έχουμε μεγάλη εβδομάδα συνέχεια. Τι τους έχουμε. Εβδομάδα των παθών. Τι Πασόκης είναι, δεν μου κρατήσε. Και τι πρέπει να είμαι, ποιο Πασόκ. Εμείς είμαστε σε μια πορεία που σώζουμε τη χώρα. Παιδί μου, του έχει φύγει το μισό καράβι κάτω. Πνίγονται ο κόσμος. Δεξιά-αριστερά, βουλιάω στην Αγία και ο Γιώργος είναι εντυμένος καπετάνιος. Κατάει το τιμόνι του πλοίου και παριστάνει τον καπετάνιο. Θα φύγει το πλοίο όλο και θα έχει μείνει ένας μαλάκας με ένα τιμόνι να το κρατάει έτσι. Εντυμένος καπετάνιος. Έχει φύγει το καράβι, Γιώργο! 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 Το καράβι, Γιώργο! Υπάρχει ένα κλίμα απεσιοδοξίας. Η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καταστρέφεται η χώρα μας. Καταρχήν καταφέραμε και δεν χρεοκοπήσαμε. Ναι, μωρέ. Με τις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Δεν είναι απεσιόδοξα τα πράγματα στην Ελλάδα. Όχι, μωρέ. Εμείς είμαστε μαλάκες. Την παίρνουν και δική του την αισιοδοξία και την περιφέρουν. Θεέ μου, τι πίνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. We are beginning to see the positive results. Οι προσπάθειες επιτυχάνονται. Ο στόχος επιτυχάνεται, αρχίζει η ύφεση και υποχωρεί. Υπάρχει, όπως είπα, ένα πολύ θετικό κλίμα και δημιουργείται πλέον. Δεν είναι απεσιόδοξα τα πράγματα στη χώρα. Δεν είναι. Πασό, πρώτα το τρίφυλλο. Γίνονται πολλά πράγματα αυτό το περίοδο, πραγματικά. Σε λίγο, κυρία μου, δεν θα ξέραμε αν πέρυσι ήταν καλύτερα ή φέτος είναι καλύτερα. Δεν θα ξέραμε ποια σοδειά είναι καλύτερη, η περσινή ή η φετινή. Έτσι κατέβηκε ο Χριστός
Τι έτσι για πόδι, την κατάσταση είναι κακή. Κάτι έβγαινε, χρωστό στη γη. Φτάνει κάπου στην Κρήτη. Πάει απ' έξω από ένα σπίτι. Ακούει μέσα η φετινή σόγια. Όχι η κρυσινή. Όχι η φετινή. Χτύπαγε ντάγκου. Δεν ανοίγανε. Ποιος είναι. Μπερδεύαν τον ήχο του κούτσουρου με τον ήχο τη πόρτα, δεν ξέρουν. Μετά από κάνα δυο ώρες ανοίγουν την πόρτα. Μπαίνει λοιπόν, καλό στο σύντηκο. Κάτσε να εξαποστάσει. Λέει ο άνθρωπο, ο Χριστό λέει, ξέρετε, λέει, εγώ είμαι εδώ να πρώτα καθόμαστε, τσίστερα συστηνόμαστε. Τι να κάνει, κάθεται. Βάλε μαρτσό να φάμε. Λέει, μα ξέρετε, εγώ είμαι, λέει, εδώ να πρώτα τρώμε, τσίστερα συστηνόμαστε. Τι να κάνει, τρώει. Φέρε μου μαρτσό, μια ρατσίνα πιούμε που ήρθε ξένο. Μα ξέρετε, λέει, εγώ είμαι, ναι, εδώ να πρώτα πίνουμε, τσίστερα συστηνόμαστε. Φέρε μου τώρα σύφη τη νέα σοδιά να τη δοκιμάσουμε με το σύντηκο. Βλέπει τα τσιγαριλίκια, λέει, μα ξέρετε, λέει, εγώ δεν. Εδώ πρώτα καπνίζουμε τσίστερα συστηνόμαστε. Στρίβουν κάτι τρίφυλλα, τι να κάνω, να κάνω και ο Χριστός, κατεβάζει ο Τσούρης. Σε τώρα ρε σύντεκνε, πες μας ποιος είσαι του λόγου του. Λέει, ξέρετε, είμαι ο Ιησούς Χριστός. Στόπα βρε σύφη, φέτος η σοδιά είναι καλύτερη. Φέτος είναι καλύτερη. Η φετινή, όχι η περσινή. Πού το θυμήθηκε, πού το βρήκε. Πάρτε ο καθένας το μνημόνιο στο σπίτι του. Και κάντε το τεστ. Βάλτε το μπροστά σε ένα μωρό παιδί και σκίστε τις σελίδες. Σας δείχνω το παράδειγμα, δείτε τι κάνετε παιδί μόλις σκίσετε το μνημόνιο. Σκίστε το μνημόνιο σελίδα σελίδα μπροστά σε ένα μωρό. Παρακαλώ. Τρελαίνετε, τρελαίνετε. Κύριες φορές έτσι, παρά έτσι αυτά που ζούμε. Ήρθε το νέο μνημόνιο. Μνημόνιο 4. Σύντομα κοντά μας. Καυτό, ζεστό. Προχθές ήμουν στο βενζινάδικο, έρχεται ένας δίπλα μου και λέει στο βενζινά, ήταν ένας μαζεμένος τύπος σαν τον υπαλληλάκο που έκανε στο 10 μικροσμίτσους, του λέει... Κοίτα για να το βλέπουν κιόλας. Λέει, θα ήθελα να του λέει να μου βάλετε 4-5 σταγόνες βενζίνη και 4 σταγόνες λάδι. Και του λέει, βενζινάς να σου κλάσω και λίγο το δεξιλάσω και το βλέπω ξεφούσκωτο. Πας καλά ρε, του λέει. Είναι η βενζίνη κολλήριο. Άρα σε λίγο πως πάει, έτσι θα μας φυστάζουν. Θα πάμε έτσι κάνει τάγκ, τάγκ. Δεν λέμε, ωραία, μεγάλα, βλέπω, με σούπερ αμόλυβνη. Έλεος. Έλεος. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Σας παρακαλώ, μας έπαιρνα καλό, κύριε μου, και έγινε το κόλλος μας. Οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα. Λοιπόν, τι ήθελα να κάνω τώρα, τι έχω μπερδευτεί πάλι, τα χάσα πάλι. Ήθελα καλό να... Καλό χέσιμο, αγάπη μου. Άντε, παιδιά. Ρε γιατρέ. Ρε γιατρέ. Είναι κάτι το φοβερό. Τώρα, βέβαια, για να εμφανιστεί φίδι και αρέσω τουαλέτα, πρέπει να είναι στο διόλτη μάν, δεν μπορεί τώρα. Ωραιότατο σπίτι νεοκλασικό στην Κηφισιά, πάρα πολύ ωραίο παππού τη. Και στην Κηφισιά, μη μου λες τέτοια. Στην Κηφισιά μου το είπε Μαρία Ρεβατζή. Λέει πω με διαψεύσει, μου λέω την αλήθεια. Και μπήκε μέσα και την κοιτούσε ο αρουραίο μέσα από τη λεκάνη και περίμενε. Μέσα! Είχε καθίσει αρουραίο στη λεκάνη, είχε βάλει τα χέρια και κοίταγε την κυρία. Και τσίπη κυρία, πώ από εδώ χρυσό μου. Γιατί εξυπλάγινε ο αρουραίος, απίστευτο. Για όνομα αρουραίος εδώ. Δεν σου λέει και ο αρουραίος, πώς βρέθηκε εγώ σε τόσο ωραίο σπίτι, σε τόσο ωραία περιοχή. Είχε μείνει ο αρουραίος, ο άναυδος. Και κοίταγε το design. Έχεις δει κυρία μου κανέναν αρουραίο να κάθεται στο τουαλέτα με τις ώρες και να περιμένει την κυρία. Τι είναι εμείς, πάνε για επίσκεψη οι αρουραίοι. Μπορεί να τα κάνει. Αφού συνεχίζεται όμως ο διάλογος αυτός, ο φοβερός μπορεί να το διακόψει, να το συνεχίσει. Παρακαλώ. Για κατά σου δηλαδή στο χωριό τι μπορεί να σου συμβεί. Στο χωριό, άμα στην Κηφισιά βλέπεις αρουραίο, καταλαβαίνεις ότι αν πας στο χωριό στην τουαλέτα μπορείς να σε περιμένει εκεί αυτή του γαϊδάρου μέσα. Πώς παίρνει το πανικό στα καλά καθούμενα. Να πάει να χέσει στο χωριό και να κοιτάς μην ακούς κανένα γαϊδάρο. Από το τίποτα μιλάμε, έτσι. Τι λέτε, κύριε.
Έμαθα ότι περνάγαν δύο Έλληνες από την Αυστραλία, είχαν έρθει και επειδή μετά ζούσαν στην Αυστραλία, κουβαλούσαν για ένα σκύουρο μαζί από την, πώς το λένε, από την Αυστραλία, παράνομα, εδώ στο Τελωνείο, και τον είχε, ξέρεις, τον έχωσε ο ένας ο Κώστας τον, το σκύουρο μέσα στο παντελόνι του. Ο σκύουρος έτσι, εντάξει, και του λέει άλλος, προσπάθησε να καθίσει να περάσουμε, λέει, από το Τελωνείο. Όσο τους εξέτασαν οι τελώνες, ο Κώστας κουνιόταν, διότι ο σκύρος από κάτω. Αλλά είχε βάλει κάτι γουόκμα στα αυτιά και έκανε δείχνει ότι χορεύει, ξέρετε. Το έκανε χορευτικό ότι ήταν αυτό. Μπαμπολέιο χόρευε. Έτσι, μέχρι που κάποια στιγμή νευριάζει, βγάζει τα γουόκμα τα αυτιά, πετάει, χώνει το αυτό, βγάζει το σκύρο, το πετάει κάτω, πατάει. Του λέει ο φίλος του, τρελάθηκες, του λέει, θα βγαίναμε σε λίγο. Του λέει, κοίταξε, του λέει ο Κώστας, είπαμε να περάσει τα μπαλάκια μου για καρύδια, εντάξει. Το άντεξα αυτό. Είπαμε να περάσει τον κόλ μου για φωλιά, το άντεξα κι αυτό. Αλλά από την ώρα που αποφάσισα να μεταφέρει τα καρύδια του στη φωλιά του, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να αντιδράσω.